μια την άλλη συζητάμε για την ιατρική αμέλεια. Προσφάτως έγινε μια καταγγελία στην Λάρνακα, η οποία δεν ξέρω αν έχει οριστεί και ερευνών λειτουργός κύριε Χαριλάο. Ακούμε ότι υπάρχει μια δυστοκία να ερευνούν συναδέλφους τους για την 59χρονη στη Λάρνακα. Αναφέρομαι, αυτό έχει προχωρήσει, διορίστηκε... Έχει ζητηθεί καταγραφή γεγονότων. Ναι. Και συνάμα γίνεται αστυνομική έρευνα. Δηλαδή προηγείται αυτή τη στιγμή η αστυνομική έρευνα. Από τη στιγμή που γίνεται αστυνομική έρευνα, εμείς θα συντράβουμε σε ό,τι μας ζητηθεί. Σίγουρα θα μας ζητηθεί, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, να ορίσουμε ιατρικών λειτουργών σχετικών με την ειδικότητα. Ναι. Βρίσκεται, αυτό είναι το ερώτημα. Ωραία, σε προκειμένου δεν έχετε ακόμη διορίσει. Γενικά βρίσκεται και διορίζεται στην ειδικότητα για την οποία προκύπτει η ιατρική αμέλεια, η ενδεχόμενη. Προσπαθούμε. Υπάρχει θέμα και. Μπορείτε, έχετε αριθμού σε ένα αρχείο, κύριε Χαριλάου, μας ενδιαφέρει. Γιατί στο τέλος της ημέρας λέω. Αρχείο, ωραία, πόσες είναι οι. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, γίνεται συνάντηση με την αστυνομία για τέτοιου είδους ζητήματα για να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και ΟΚΙΠ όσον αφορά τον ορισμό των ιατρικών λειτουργών που ζητούνται για να συντράβουν στο ανακριτικό έργο της αστυνομίας. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη να υπάρχει και η αλληλοενημέρωση για όλες τις υποθέσεις που διέπουν ιατρικές αμέλειες για ιατρικό λειτουργό. Κύριε Χαριλάου, τον τελευταίο χρόνο δεν θυμάμαι πόσες ήταν αρκετές οι περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας. Χάσαμε συνανθρώπους μας, χάσαμε μικρά παιδιά, ενήλικες. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Σε κάποιες οικογένειες τώρα θρυνούν αδικό τους από ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια. Γνωρίζω ότι η νεκροτομή αυτή συνήθως δεν καταδεικνύει τα αίτη. Στέλνουμε ιστοπαθολογικές να γίνει η εξέταση. Περιμένουμε κάνα χρόνο. Οι άνθρωποι περιμένουν ενδεχομένως και να λιποταχτούν και να σταματούν τις όποιες διαδικασίες. Χρειάζεται επί τούτου, λέμε και για την αβεβαιότητα κλπ. Από πλευράς δικής μας, ποιος μας κατοχυρώνει. Ζητάμε ιατρική αμέλεια. Αν υπάρχει, φαντάζομαι ότι πρέπει να λογοδοτούν οι γιατροί, σωστά. Άρα, τι περιμένουμε από τον ΟΚΙΠ, τι περιμένουμε. Όταν προκύψει καταγγελία για ιατρική αμέλεια, σε ό,τι αφορά τους δικούς σας τους γιατρούς ή άλλο προσωπικό, διότι και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ εκτός ΟΚΙΠ. Από πλευράς δικής σας, μας λέτε ότι τώρα, προφανώς συναισθανόμενοι το μέγεθος, αν είτε την αύξηση των καταγγελιών, είστε στη συνεννόηση, αυτή την ώρα γίνεται συνάντηση με την αστυνομία για χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, αλλά δεν έχετε αριθμούς να μας δώσετε. Εν εξελίξει έρευνες, για παράδειγμα. Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε γενικά είναι ότι πριν μερικά χρόνια οι καταγγελίες για ιατρική αμέλεια τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό τομέα για όλους ήταν ελάχιστες. Ήταν 3 με 4 υποθέσεις το χρόνο. Σήμερα οι υποθέσεις αυτές και για τον ιδιωτικό και για τον δημόσιο τομέα μπορεί να είναι 15 με 20 υποθέσεις το χρόνο. Ναι. Το 2024 ή το 2025 οι υποθέσεις αυτές μπορεί να είναι πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 40. Χρόνο με το χρόνο, ο αριθμός των καταγγελιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στοιχειοθετείται ή οποιαδήποτε υπόθεση για ιατρική αμέλεια, αυξάνεται. Ναι. Το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Ωραία. Και κατανοούμε το πώς αισθάνονται οι γιατροί και νιώθουν αυτή την αβεβαιότητα, αν πρόκειται για κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι φταίει ο γιατρός, αλλά ενδεχομένως να μην φταίει, να μην περνάνε από αυτή τη βάσανο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όταν πρόκειται πράγματι για ιατρική αμέλεια, θα πρέπει να γίνεται η έρευνα και τάχιστα. Ναι. Όταν υπάρξει αστυνομική έρευνα και καταλήξει η αστυνομική έρευνα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία κατατίθενται στην νομική υπηρεσία και η νομική υπηρεσία κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να καταλήξει στο δικαστήριο γιατί προκύπτουν στοιχεία για ποινικά αδικήματα, τότε θα ξεκινήσει η εκδίκαση στο δικαστήριο. Εάν το δικαστήριο στο τέλος της ημέρας εκδικάσει την υπόθεση και κρίνει ότι είναι ένοχος ο όποιος δίποτε, θα του επιβάλλει και την ανάλογη τιμή. Ναι, κύριε Χαριλάου, αλλά η συνδρομή του ΕΚΙΠΗ με το διορισμό ερευνώντα λειτουργού προκύπτει στη διαδικασία εκεί που εξετάζει η αστυνομία, διότι η αστυνομία τι ξέρει. Θα γίνει η νεκροψία, θα ενημερωθεί αν προκύπτει ή όχι κάτι, ή θα σταλούν τα δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις και στο μεταξύ το ιατρικό κομμάτι θα πρέπει να το χειριστεί ο λειτουργός που θα διορίζεται εσείς ως ερευνώντα.
Σωστά. Θα συνδράμει. Θα συνδράμει. Ναι, θα συνδράμει. Δεν περιμένει η αστυνομία πρώτα να τελειώσει τα δικά της για να συνδράμει αυτός που εσείς θα ορίσετε για αυτή την υπόθεση, για την όποια υπόθεση. Ναι. Η αστυνομία ζητά τη συνδρομή. Ναι, αυτό λέμε. Ορίζεται ένας ιατρικός λειτουργός ο οποίος θα συνδράμει στο ανακριτικό έργο. Ναι. Δηλαδή θα δείτε, θα βαρίσταται στις ανακρίσεις που θα δει το φάκελο, θα δει τι έγινε, τι δεν έγινε, ποια εξέταση πρέπει να γίνει. Ναι. Θα μιλήσει καθαρά για την ιατρική πράξη που έγινε εκεί. Έχει δικαίωμα η αστυνομία να καλέσει και άλλους γιατρούς για να καταθέσουν. Έχει δικαίωμα ο συνήγορος υπεράσπισης να καλέσει και αυτός με τη σειρά Μάλιστα. του άλλους γιατρούς για να καταθέσουν. Δικαιούται ο κατήγορος να καλέσει άλλους γιατρούς για να καταθέσουν. Είναι ένα θέμα πολύ πολύπλοκο. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε θέσει είναι ότι από τη στιγμή που γίνονται καταγγελίες για ιατρική αμέλεια και βλέπουν το φως της δημοσιότητας και γίνεται όλος εκείνος ο ντόρος, όλη εκείνη η φασαρία, θα ήταν καλό στο τέλος της ημέρας, όταν μια υπόθεση τελειώνει, είτε οδηγείται στο δικαστήριο και υπάρχει μια απόφαση του δικαστηρίου, είτε καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται η οποιαδήποτε απόφαση και σταματά η αστυνομική έρευνα σε ένα σημείο, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε και πρέπει να βγαίνει. Γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Χαριλάου, διότι κάπου στο μεταξύ, με όλα αυτά που μας περιγράφετε, κάπου όλοι χανόμαστε. Είτε πάει δικαστήριο, είτε δεν πάει, και όποια να είναι η απόφαση. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ούτε και πρώτα απ' όλα να γνωρίζετε, λειτουργός. Μάλιστα. Άρα καλό θα ήταν να γνωρίζετε, να μας ενημερώνετε και εμάς. Να είμαστε και εμείς σωστοί. Δεν γνωρίζουμε. Ναι. Ούτε ενημερώνεται ο οργανισμός. Καλά, δεν πρέπει ο οργανισμός να ενημερωθεί αν ένας γιατρός σας πράγματι έχει αποδειχθεί ότι έχασε ασθενή από ιατρική αμέλεια. Δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς για να του πείτε στο καλό μετά από τις όποιες αποφάσεις του δικαστηρίου για την ενοχή του, την καταδίκη του. Αυτό θα το μάθουμε αν υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου. Εκείνο το οποίο δεν γνωρίζουμε, δεν ενημερωνόμαστε, είναι ότι σταματάει η αστυνομική έρευνα γιατί δεν προκύπτει οτιδήποτε μεμπτών για τον γιατρό. Άρα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, κάποιος να τα παρακολουθεί. Λοιπόν, κύριε Χαριλάου, σας ευχαριστώ, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο.